Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, η ναπτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Μετανοίας άνοιξόν μη πύλας ζωοδότα. Δεν είμαστε καλοί μουσικοί, βλέπετε τι να κάνουμε. Δεν ξέρουμε μουσικά. Και ευτυχώς που δεν πιστεύω ο Θεός κατά τη Δευτέρα παρουσία να μας ρωτήσει εάν ξέραμε μουσικά, εάν ξέραμε μουσικά να ψάλουμε. Της μετανοίας λοιπόν άνοιξόν μη πύλας ζωοδότα. Ζωοδότα, εσύ που δίνεις τη ζωή, άνοιξέ μου μέσα στην καρδιά μου τις πύλες, τις πόρτες της μετανοίας. Να ανοίξει μέσα στην καρδιά μας κατά την περίοδο αυτή η πόρτα της μετανοίας, ώστε να προκληθούν δάκρυα, να προκληθεί συνέστημα λύπης και να μετανοήσουμε και να κλάψουμε για όλα όσα έχουμε πράξει. Η περίοδος αυτή, αγαπητοί μου χριστιανοί, είναι ιδιαιτέρως περίοδος μετανοίας. Ιδιαιτέρως η περίοδο αυτής, αυτή είναι περίοδος μετανοίας. Περίοδος θλίψεως, περίοδος λύπης, περίοδος εσωστρεφίας, περίοδος δηλαδή που πρέπει να στραφεί ο άνθρωπος προς τον μέσα του κόσμο. Και μια ένδειξη του πένθους της περίοδου αυτής είναι το ότι από αύριο ξεκινάει η περίοδος της νηστείας. Από αύριο αρχίζει η τεσσαρακονθήμερη νηστεία, η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αρχίζει από αύριο. Σήμερα μετά το κήρυγμα θα κάνουμε τον κατανυκτικό εσπερινό. Όσοι έχετε χρόνο και μπορείτε να κάτσετε να παρακολουθήσετε,
να παρακολουθήσετε, όπου έχουμε και την αίτηση συγγνώμης. Ο ένας δηλαδή συγχωριέται με τον άλλον για να διανύσουμε το στάδιο αυτό του πένθους που εκφράζεται, όπως είπαμε, από αύριο με κύριο χαρακτηριστικό του την νηστεία. Νηστεύοντες και νηστεύουμε από τα πάντα. Νηστεύουμε όλη την νηστεία αυτή και από το λάδι πλην Σαββατοκύριακο. Μόνο το Σαββατοκύριακο επιτρέπεται να καταλύουμε το λάδι. Όλες τις υπόλοιπες ημέρες η νηστεία είναι άνευ ελαίου. Και λέγουν οι ιεροί κανόνες το εξής: εάν επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή μοναχός ή αναγνώστης ή ψάλτης καταλύσει, φάει δηλαδή, εάν καταλύσει ημιμόνων διαλόγους αρρωστίας, εάν είναι κληρικός, καθαρίστο. Εάν δε λαϊκός, αφοριζέστο. Εάν είναι λαϊκός, να αφοριστεί. Εάν είναι κληρικός, να καθαιρεθεί. Ακούτε, βαρύτατη ποινή έχει. Δεν είναι δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες για να θεσπίσουν μια τέτοια αυστηρή ποινή για το θέμα αυτής της Αγίας Τεσσαρακοστής. Σκεφτείτε πόσο βαρύνουσα νηστεία είναι. Δεν είναι κάτι το απλό. Ενώ η νηστεία των Χριστουγέννων είναι ελαφριά νηστεία. Επιτρέπει την κατάλυση του λαδιού, το ψάρι. Εδώ είναι βαρυτά την νηστεία. Και είναι βαρυτά την νηστεία διότι πενθούμε. Τι πενθούμε? Πενθούμε τον Κύριο που εμείς, που εγώ, που εσύ τον εσταύρωσε. Δεν τον εσταύρωσαν οι Εβραίοι, ούτε οι Ρωμαίοι. Δεν τον εσταύρωσαν εκείνοι. Εσύ και εγώ τον εσταύρωσα. Εσύ και εγώ. Στη θέση του Ρωμαίου, μη βλέπεις το Ρωμαίο στρατιώτη. Στη θέση του Ρωμαίου στρατιώτη, βάλε τον εαυτό σου. Εσύ τον εσταύρωνες, λένε τα Ευαγγέλια. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένα γένος των ανθρώπων, μια φυλή τον εσταύρωσε, ο άνθρωπος τον εσταύρωσε. Αυτό μετράει. Και στη θέση του βάλ τον εαυτό σου. Η Γραφή μας λέει ότι εμείς τον σταυρώσαμε τον Κύριο. Με το χέρι το δικό μας. Δεν ήταν Εβραίος εκείνος. Σκέψου ότι ήταν Έλληνας και ότι ήσουν εσύ. Δεν ήταν Ρωμαίος στρατιώτης. Σκέψου ότι ήσουν εσύ που τον εσταύρωνες. Και αυτοί μεν, εάν έκαναν κάτι, εν μέρη μπορώ να τους δικαιολογήσω. Και έχουν δικαιολογία και μεγάλη. Και την είπε ο Κύριος: «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδας ή τυπιούσι». «Πατέρα μου», λέει, «συγχώρεσέ τους. Αυτοί δεν ξέρουν τι κάνουν. Εσύ όμως και εγώ ξέρουμε ότι τον σταυρώνουμε. Εσύ και εγώ ξέρουμε ότι τον σταυρώνουμε. Ξέρουμε ότι ο Κύριος σταυρώθηκε για τα αμαρτήματά μας. Γνωρίζουμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τα αμαρτήματά μας. Άρα κάθε αμαρτημά μας είναι ένα καρφί που τον πήγουμε μόνοι μας. Μόνοι μας χτυπάμε τη βαριά πούλα και τον περνάει μέσα από την παλάμη του τον Κύριο. Το καρφί. Μόνος σου πηγαίνεις. Δεν το φόρεσε το αγκάθινο στεφάνι ο Ρωμαίος. Εσύ με τα αμαρτήματά σου είσαι εκείνος που του το φόρεσες τότε και που συνεχίζει σήμερα και εσύ και εγώ να του το φορούμε. Άρα τα δικά μας χέρια είναι εκείνα που τον χαστούκησαν, τα δικά μας χέρια ήταν εκείνα που τον χτύπησαν με το φραγγέλιο, τα δικά μας χέρια ήταν εκείνα που τον ανέβασαν επάνω στο ξύλο του σταυρού. Δεν ήταν λοιπόν οι Εβραίοι, ήμασταν εμείς. Και γι' αυτό μετανοούμε τώρα. Και γι' αυτό πενθούμε τώρα. Είδατε, άμα κάνει κάποιος ένα έγκλημα, άμα κάποιος κάνει ένα έγκλημα, όταν συνέλθει, ποπό λέει, Θεέ μου, τι έκανα. Σε αυτή την κατάσταση πρέπει να βρεθούμε τώρα. Στην κατάσταση του εγκληματία. Πρέπει να νιώσουμε μέσα μας ότι είμαστε όχι πατροκτόνοι. Είναι σκληρό πράγμα ένα παιδί να σκοτώσει τον πατέρα. Είναι σκληρό πράγμα ένα παιδί να σκοτώσει τη μάνα και να γίνει μητροκτόνος. Ή να γίνει αδελφοκτόνος.
Μα είναι τρομερότατον όταν γίνει θεοκτόνος. Και εκείνοι δεν γνωρίζαν ότι γινόντουσαν θεοκτόνοι. Εμείς όμως είναι εις γνώση μας. Είναι εις γνώση μας ότι γινόμαστε θεοκτόνοι. Ότι μόνοι μας σταυρώνουμε το Θεό. Άρα είμαστε ένοχοι. Και γι' αυτό πρέπει να νιώσουμε σαν εγκληματίες. Και αν νιώσει σαν εγκληματίας, ο εγκληματίας όταν βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου και ο δικαστής τον δει ότι έχει μετανοήσει, ότι κατάλαβε το σφάλμα του, ότι κλαίει και οδύρεται για αυτό που έπραξε, ο δικαστής δείχνει τότε κάποια επιοίκεια απέναντί του, διότι βλέπει ότι συναισθάνθηκε αυτό που έκανε και υπάρχει κάποια επιοίκεια πλέον. Αλλά όταν βλέπει μπροστά του έναν ανέστητο, ο δικαστής όταν δει έναν ανέστητο και πει ναι, τον σκότωσα εγώ και καλά του έκανα, τότε εφαρμόζει το γράμμα του νόμου και με το παραπάνω το εφαρμόζει. Το ίδιο εδώ πέρα δικαστής δεν είναι άνθρωπος. Εδώ δικαστής θα υπάρξει ο ίδιος ο Θεός. Τον ίδιον τον οποίον εμείς τον σκοτώσαμε. Και όταν όμως μας δει ενώπιον του δικαστηρίου ότι είμαστε μετανοημένοι και συντετριμμένοι για αυτό που έκαναμε, για αυτή τη θεοκτονία, τότε υπάρχει περίπτωση να βρούμε κάποιο έλεος, κάπως να δικαιολογηθούμε, να έχουμε ένα ελαφρυντικό στοιχείο υπέρ μας τουλάχιστον κατά την ημέρα εκείνη της δίκης. Να λοιπόν γιατί πρέπει να μετανοήσουμε. Να λοιπόν γιατί πενθούμε. Διότι μόνοι μας γίναμε εγκληματίες. Και τώρα καλούμεθα να συναισθανθούμε αυτό το πράγμα. Και η Εκκλησία μας όλη αυτή την περίοδο του Τριωδίου αυτό προσπαθεί να κάνει με τα τροπάρια της. Είδατε τις μετανοίας άνοιξον μη πύλα ζωδότα. Χριστέ μου, άνοιξέ μου τις πύλες της μετανοίας. Βοήθησέ με να μετανοήσω. Γιατί είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος να μετανοήσει. Δεν μετανοεί εύκολα. Πιο εύκολα μπορεί να πάρεις μια πέτρα και να τη στύψεις παρά να στύψεις και να ανοίξεις μια σκληρή καρδιά και να την κάνεις να μετανοήσει. Και ο Παύλος είχε το χάρισμα αυτό. Ο Παύλος έκανε ένα κήρυγμα και μετανόησαν 3.000, λέει. Σκεφτείτε, με ένα κήρυγμά του, μόνο ένα κήρυγμα, μας λέει το Ευαγγέλιο την πρώτη φορά 3.000 άνθρωποι μετανόησαν. Και εμείς κάνουμε κηρύγματα και ξανακάνουμε κηρύγματα και ξανακάνουμε κηρύγματα και πόσοι μετανοούνε? Τίποτα. Πόσο φτωχοί είμαστε. Και αυτό γιατί? Διότι εμείς οι ίδιοι που τα κηρύττουμε ίσως δεν τα πιστεύουμε αυτά που λέμε. Και δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο ώστε να μπορέσουμε να το μεταλαμπαδεύσουμε μέσα σας, όπως ήταν φωτιά ο Απόστολος Παύλος, να μπορέσουμε αυτή τη φωτιά από εμάς να την πάρετε εσείς. Αλλά εφόσον δεν έχουμε εμείς φωτιά, τι φωτιά να έρθετε να πάρετε εσείς, να ανάψετε? Εφόσον εμείς δεν έχουμε μετάνοια, ο κήρυκας που σας κηρύττει, τι μετάνοια να μπορέσει να δώσει στους υπολείπους? Ενώ ο ίδιος δεν μετανοεί για αυτά που πράττει, πώς να κάνει τους άλλους να μετανοήσουν? Καταλαβαίνετε πόσο λοιπόν δύσκολο είναι η μετάνοια. Γι' αυτό η Εκκλησία μας προσπαθεί με όλα τα μέσα που έχει, με τα τροπάρια που έχει, με την νηστεία που έχει, με το πένθος αυτό, τα πάντα, τα βάφη μόβ, θα δείτε τη μεγάλη εβδομάδα, βάφη η Εκκλησία μόβ, τα πάντα μέσα, για να δείξει σε έντονο σημείο το πένθος της, ώστε να μπορέσει να κάνει την καρδιά τη δικιά μας να μαλακώσει και να μετανοήσει. Έτσι λοιπόν η περίοδο αυτή είναι μια περίοδος μετανοίας. Ο άνθρωπος καλείται να μετανοήσει. Τι σημαίνει μετανοώ? Μετανοώ σημαίνει έκανα κάτι, το ξανασκέφτηκα και κατάλαβα ότι έκανα λάθος και αλλάζω τώρα μυαλό. Εάν πριν σκεφτόμουν διαφορετικά, τώρα σκέφτομαι τελείως διαφορετικά. Αλλάζω κατεύθυνση. Εάν πήγαινα προς τα από εδώ μέχρι τώρα, από εδώ και πέρα πλέον παίρνω απόφαση, σταθερή απόφαση, αυτό σημαίνει μετάνοια, σταθερή απόφαση, παίρνω και αλλάζω πορεία και πηγαίνω προς τα εκεί πλέον. Κατάλαβα ότι ο δρόμος μου που πάω είναι λάθος, αυτό που ακολουθώ είναι λάθος και μετάνοια σημαίνει αλλάζω, κάνω στροφή 360 μοίρες και αλλάζω και πάω από την άλλη πλευρά ακριβώς την αντίθετη. Αυτό σημαίνει μετάνοια.
και σταθερή πορεία. Και σταθερή. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, μακάρι ο χριστιανός να μην φτάσει ποτέ στο σημείο να χρειαστεί μετάνοια. Εύχεται δηλαδή στον άνθρωπο να μην φτάσει ποτέ ο χριστιανός στο σημείο να χρειαστεί μετάνοια. Και γιατί το λέει αυτό, ξέρετε? Διότι στην αρχαία εκκλησία ήταν οι εξής τάξεις μέσα στο ναό, στην εκκλησία. Υπήρχε ο Νάρθηκας, όπως είναι τούτος εδώ ο Νάρθηκας, που είναι από την πόρτα και μετά. Και αυτός είναι ο κυρίως ναός. Μέσα εκεί στον Νάρθηκα, εκάθεντο, οι κατηχούμενοι. Αυτοί οι οποίοι έπρεπε να περάσουν ένα στάδιο καθαρισμού. Να καθαριστούνε, και αυτό γινόταν με τη βοήθεια των εξορκιστών. Οι εξορκιστές είχαν καθήκον να προσπαθούν να καθαρίσουν τους ανθρώπους από τα πάθη και από τις αμαρτίες τους. Δεν μιλάω με την έννοια του εξορκιστή που κάνει εξορκισμούς και βγάζει δαιμόνια τέτοια περίπτωση. Μιλάμε για την κατήχηση. Σήμερα οι εξορκιστές έχουν λάβει άλλο όνομα. Σήμερα οι εξορκιστές λέγονται κατηχητές. Είναι κατηχητές. Αλλά σήμερα οι κατηχητές είναι απλώς μεταφέρουνε γνωσιολογικά γνώσεις μονάχα στα παιδιά. Ενώ τότε ο εξορκιστής, ο κατηχητής ο τότε, έπαιζε το ρόλο στην πρώτη εκκλησία του πνευματικού πατέρα, του πνευματικού καθοδηγητού έπαιζε τότε ο κατηχητής. Δεν ήταν απλώς ο άνθρωπος που έκανε ένα τυπικό μάθημα στο κατηχητικό, όχι. Ήταν ο πνευματικός του πατέρας, και ας μην ήταν κληρικός. Δεν έπεται ότι ο πνευματικός πατέρας έπρεπε να ήταν κληρικός, όχι. Δεν είχε καμιά σχέση. Ήταν εκείνος ο οποίος, ο πνευματικός πατέρας, ο κατηχητής, ο οποίος έπρεπε να καθαρίσει τον άνθρωπο, να τον κάνει να εννοήσει και να απαλλαγεί από τα πάθη του. Να απαλλαγεί από τα πάθη του που είχε, από όλα τα πάθη του όσα έχει, να φύγουν μακριά οι δαίμονες που υπήρχαν μέσα της κολάσεως από την ψυχή του και να τον οδηγήσει μετά προς το φώτισμα. Να τον οδηγήσει μετά που και να γίνει φωτισμένος. Να γίνει, να κατέβει το πνεύμα το Άγιο και να θρονιαστεί μέσα του. Προσέλθετε προς το φώτισμα. Τι ήταν το φώτισμα? Το Άγιο βάπτισμα. Μετά να γίνει, να βαπτιστεί. Οπότε όταν βαπτιζότανε, ερχόταν στο στάδιο πλέον της φωτίσεως. Ήταν το στάδιο της φωτίσεως. Είχαμε το στάδιο της καθάρσεως και το στάδιο της φωτίσεως. Όταν έφτανε στο στάδιο της φωτίσεως, τότε ήταν που βαπτιζότανε. Από εκεί και πέρα ζούσε πλέον, έφευγε από τον Άρθηκα και γινόταν πλέον μέλος της εκκλησίας, αφού βαπτιζότανε, γιατί τότε δεν τα βαπτίζαμε, δεν βαπτιζόταν ο άνθρωπος νήπιο, βαπτιζότανε μεγάλος. Οπότε εφόσον έφευγε από την αμαρτωλή κατάσταση, ερχόταν στην κατάσταση του φωτισμού. Ήταν πλέον φωτισμένος και μέσα του κατοικούσε το Άγιο Πνεύμα. Και το καταλάβαινε το Πνεύμα το Άγιο ότι ζούσε μέσα του. Διότι το Πνεύμα το Άγιο μέσα του μίλαγε στεναγμής αλαλίτης. Φώναζε το Πνεύμα το Άγιο, φωνάζει μέσα στον άνθρωπο όταν υπάρχει. Και κράζει, όπως λέγει ο Απόστολος, Αβά ο Πατήρ. Θέλει συνέχεια να προσεύχεται. Τον άνθρωπο το θέλει συνέχεια σε στάση προσευχής. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν βρεθεί στο στάδιο του φωτισμού. Φεύγαν από το στάδιο της κατηχήσεως, της καθάρσεως και μεταβιβαζόταν στο στάδιο του φωτισμού. Στο στάδιο του φωτισμού πλέον αυτοί οι άνθρωποι, εάν τυχόν κάποιος τώρα από αυτούς αμάρτανε, εάν έπεφτε σε κάποιο αμάρτημα και αμάρτανε, τότε πήγαινε πάλι στον Άρθηκα. Ξεκοβόταν από την εκκλησία. Έπεφτε από το στάδιο του φωτισμού και επανερχόταν στην κατάσταση των κατηχουμένων. Η εκκλησία πλέον το θεωρούσε σαν ειδωλολάτρη τον θεωρούσε. Τον θεωρούσε σαν ειδωλολάτρη και τον επανέφερνε στις τάξεις μέσα εκεί στον Άρθηκα. Στις τάξεις των μετανοούντων, όπου πάλι έπρεπε να περάσει πάλι ένα στάδιο, το στάδιο πάλι της καθάρσεως, έπρεπε να περάσει το στάδιο της καθάρσεως με τον κατηχητή πάλι και τον πνευματικό του πατέρα. Καθόταν πολλές φορές εκεί στην πόρτα και την ώρα που έβγαιναν οι πιστοί, καθόταν γονατιστός και έλεγε, αδελφοί,
Συγχωρέστε με διότι έπεσα σε αυτό το αμάρτημα και ξαναδεχτείτε με στην εκκλησία. Καθόταν εκεί στον άρθηκα γονατιστός και όπως μπαίνανε ή βγαίνανε οι χριστιανοί ή οι πιστοί, όσοι βρισκόντουσαν στο στάδιο της φωτίσεως, αυτοί ζητούσαν από τους πιστούς συγχώρηση. Έτσι λοιπόν μέσα στον κυρίως ναό βρισκόντουσαν μόνο όσοι βρισκόντουσαν στο στάδιο του φωτισμού. Εάν κάποιος έπεφτε από το στάδιο του φωτισμού, πήγαινε πάλι στην τάξη των μετανοούντων, εκεί που έπρεπε να μετανοήσει, και ξεκοβόταν από την εκκλησία. Τι σημαίνει ξεκοβόταν από την εκκλησία? Δεν μπορούσε να παρακολουθήσει όλη τη Θεία Λειτουργία. Παρακολουθούσε τη Θεία Λειτουργία που παρακολουθούσαν μόνο και οι κατηχούμενοι. Δηλαδή παρακολουθούσε με λίγα λόγια μέχρι σχεδόν και τα αναγνώσματα. Δηλαδή ακούγαν μέχρι και το Ευαγγέλιο και μετά φεύγανε. Δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν. Οι κατηχούμενοι παρακολουθούσαν μέχρι εκεί που λεγόταν σχεδόν και το Ευαγγέλιο. Από τον όρθρο όλα τα παρακολουθούσαν μέχρι το Ευαγγέλιο. Από εκεί και πέρα, μόλις ήταν στη Θεία Λειτουργία στο Ευαγγέλιο, έπρεπε να φύγουν. Και οι μετανοούντες φεύγαν και εκείνοι. Δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν να γίνεται η Θεία Λειτουργία και να είναι άνθρωποι που αμαρτήσανε και να βρίσκονται μέσα στο ναό. Αδύνατον. Έπρεπε να αποχωρήσουν. Μη δότε τα Άγια τη σκησή. Και κάτι άλλο ακόμα, του δείπνου σου, του μυστικού. Σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμιγάρ τη εχθρή σου, υπό το μυστήριον τούτο. Δεν θα πω, Κύριε, στους εχθρούς σου το μυστήριο που γίνεται εκεί πάνω. Δεν θα το μιλήσω και δεν θα το φανερώσω σε κανέναν το τι γίνεται μέσα στην εκκλησία. Και γι' αυτό και οι πόρτες κλείνανε. Κλειδώναν οι πόρτες μόλις αρχίναγε το μυστήριο. Και γι' αυτό λέμε τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν. Κοιτάξτε καλά, κλείσαν οι πόρτες. Να μην μπορεί πλέον να μπει ούτε κατηχούμενος μέσα, ούτε κανένας που βρίσκεται στις τάξεις μετανοούντων, ούτε κανένας ειδωλολάτρης. Παρά μόνον οι πιστοί. Έτσι λοιπόν όσοι είχαν βαπτιστεί, πηγαίναν στις τάξεις των μετανοούντων και έπρεπε, αφού περάσουν το στάδιο πάλι της καθάρσεως, να φτάσουν πάλι προς το Άγιο Βάπτισμα. Θα ξαναβαπτιζόντουσαν? Όχι. Διότι το βάπτισμα είναι μυστήριο που επαναλαμβάνεται, που γίνεται μόνο μία φορά. Δεν είναι από τα επαναλαμβανόμενα μυστήρια. Γι' αυτό έχουμε το δεύτερο βάπτισμα. Ποιο είναι το δεύτερο βάπτισμα? Είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και γι' αυτό ονομάζεται το μυστήριο του δευτέρου βαπτίσματος. Η εξομολόγηση ονομάζεται και δεύτερο βάπτισμα. Διότι ενώ επανερχόντως στις τάξεις των μετανοούντων, μετά πηγαίνανε, αφού περνάγαν το στάδιο της καθάρσεως, περνάγαν τη μετάνοια, φτάναν μόλις καταλαβαίναν ότι ήταν μετανοημένοι, φτάναν πλέον ενώπιον πάντων, τότε η εξομολόγηση γινότανε δημόσια. Ό,τι αμάρτημα είχες κάνει, έβγαινες εκεί και έλεγες: εγώ έκανα εκείνο, μύχευσα, σκότωψα με τον τάδε, με την τάδε και τα λοιπά, έκλεψα από εκείνο τον τάδε. Γινόταν δημόσια εξομολόγηση. Δημόσια. Αυτό έγινε και τώρα πρόσφατα. Τώρα με τον πατέρα Ιωάννη της Κροστάντης. Στη Ρωσία έγινε αυτό πρόσφατα. Ο οποίος τώρα, ο πατήρ Ιωάννης, έχει πεθάνει και ανακηρύχθηκε μάλιστα και Άγιος. Είχε φέρει στη Ρωσία, δημιούργησε μια τέτοια κατάσταση στην εκκλησία που οι άνθρωποι έφτασαν στο σημείο που δεν ντρεπόντουσαν πλέον και εξομολογιόντουσαν δημόσια. Λέγαν τα αμαρτήματά τους δημόσια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν επανήρχονται πάλι στο στάδιο του φωτισμού. Μετά από την στάδιο οι μετανοούντες επανήρχονται στο στάδιο του φωτισμού. Έτσι είχαμε και την τάξη των μετανοούντων. Τώρα, εάν εμείς κρίνουμε την τότε εκκλησία με τα σημερινά, πιστεύω ότι όλοι μας κακώς βρισκόμαστε εδώ μέσα. Μου φαίνεται ότι πρέπει να πάμε όλοι από τον Άρθικα και κήρυγμα να κάνουμε. Πρέπει νομίζω να βρεθούμε στον Νάρθικα. Κακώς ανήκουμε στις τάξεις και παραμένουμε στις τάξεις και μένουμε μέσα σε όλη τη Θεία Λειτουργία. Διότι ποιος από μας δεν έχει αμαρτήσει? Τότε άπαξ και γινώσουν χριστιανός, δεν έπρεπε να αμαρτήσεις. Και γι' αυτό έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος: εύχομαι κανένας να μην χρειαστεί να μετανοήσει και να φτάσει στην εξομολόγηση. Γιατί το έλεγε αυτό το πράγμα? Διότι έπρεπε, σήμαινε μάλλον αυτό το πράγμα, ότι αν έπρεπε να πας
να μετανοήσεις και να εξομολογηθείς, σημαίνει ότι έπεφτες από την κατάσταση του φωτισμού, αποκοβώσουν και δεν μπορούσες ούτε καν τη Θεία Λειτουργία να παρακολουθήσεις. Γι' αυτό ήταν τρομερό το φαινόμενο. Ενώ σήμερα, εμείς πολύ τα έχουμε απλοποιήσει, μόλις αμαρτήσουμε, πάμε στον εξομολόγο αμέσως, λέμε το αμάρτημά μας και πάλι είμαστε μέσα στην Εκκλησία και κοινωνάμε. Δεν περνάμε το στάδιο της καθάρσεως, το στάδιο για να φτάσουμε πάλι. Δυστυχώς έχουμε χάσει τη ζωντάνια της πραγματικής Εκκλησίας και γι' αυτό δεν έχουμε ζωντανούς σήμερα χριστιανούς. Γι' αυτό σήμερα οι χριστιανοί μας είναι χριστιανοί και είναι οι περισσότεροι χριστιανοί της ταυτότητος. Δεν γνωρίζουν τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Έρχονται και δεν ξέρουν τι σημαίνει χριστιανισμός, τι είναι χριστιανισμός, γιατί πιστεύουν, ποιος ο σκοπός της ζωής τους, τι κάνουν, τι διάγνουν, δεν γνωρίζουν. Γνωρίζουν πέντε πράγματα τυπικά, ότι ξέρουμε ότι πρέπει να πάμε να εξομολογηθούμε, να νηστέψουμε, σαρακοστή είναι. Δεν ξέρουν γιατί νηστεύουμε και πώς και τι. Να λοιπόν, η νηστεία λοιπόν έχει αυτό το σκοπό. Είναι ένδειξη του πένθους. Και πράγματι, εάν κάποιος πέσει σε ένα βαρύ πένθος και φέρω ένα παράδειγμα ότι πέθανε κάποιο παιδί σας. Παράδειγμα, μη φοβόσαστε, ο λόγος θάνατο δεν γίνεται, χρόνια και ζωή να δίνει ο Θεός στα παιδιά σας. Παράδειγμα να φέρουμε. Θα έχει καμία σας ή κανένα σας, εάν του πεθάνει το παιδί, όρεξη να φάει? Σου κόβεται και η όρεξη, και τα πόδια σου κόβονται. Έτσι δεν είναι? Και αμέσως μόνος σου δημιουργείς κατάσταση νηστείας. Τώρα όχι απλώς το παιδί μας πεθαίνει, αλλά μόνοι μας σκοτώσαμε το Θεό μας. Το έγκλημα είναι τρομερό που έχουμε κάνει. Το έγκλημα είναι τρομερό. Και όχι μόνο πρέπει να μας κοπεί η όρεξη από αύριο. Από αύριο δηλαδή πρέπει όχι να μας κοπεί η όρεξη, αλλά οι πρώτοι χριστιανοί σταματούσανε και να ομιλούνε κιόλας. Όπως όταν πέσεις σε πένθος γιατί κάποιος σου πεθαίνει ή σου πέθανε, ούτε να μιλήσεις έχεις όρεξη. Ούτε να γελάσεις έχεις όρεξη. Ούτε το ραδιόφωνο έχεις όρεξη να ανοίξεις. Τίποτα δεν έχεις πλέον όρεξη να κάνεις. Τίποτα, δεν θες ούτε να σου μιλάνε ούτε τίποτα. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι το παιδί σου που έχασες. Εκεί είναι το μυαλό σου και κάνει συνέχεια. Αχ, παιδάκι μου, σου μιλάνε οι άλλοι, αλλά εσύ, αχ, παιδάκι μου, τι μου έκανες λες, γιατί μου πέθανες. Εκεί το μυαλό σου, ό,τι και να σου πουν οι άλλοι. Το ίδιο από αύριο ξεκινάει για την Εκκλησία. Το μυαλό μας πλέον πρέπει να είναι εκεί μόνο στραμμένο. Να ζούμε μέσα στον κόσμο, χωρίς να είμαστε όμως μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι το νόημα από αύριο που ξεκινάει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και γι' αυτό ονομάζεται Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και γι' αυτό επειδή το πένθος είναι βαρύ, γι' αυτό είναι και αλάδωτη. Οι πρώτοι πατέρες τρώγαν μετά την Ενάτη λίγο μόνο βρεγμένο ψωμί. Λίγο βρεγμένο ψωμί μετά την Ενάτη τρώγανε. Το απόγευμα δηλαδή. Τρώγανε λίγο βρεγμένο ψωμί μονάχα. Και το Σάββατο καταλύανε μονάχα, επειδή Σαββατοκύριακο, επειδή είναι αναστάσιμη οι ημέρες το Σαββατοκύριακο, καταλύανε λάδι. Καταλύανε λάδι. Και όλα αυτά τα πράγματα, είπαμε, γίνονται με το σκοπό να μας προκαλέσουν μέσα μας μετάνοια. Να μας προκαλέσουν μέσα μας μετάνοια. Και ο Θεός αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Ού θέλει το θάνατον του αμαρτωλού έως το επιστρέψε και ζει αυτόν. Ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Δεν θέλει ο Θεός ο αμαρτωλός να του πεθάνει. Δεν το θέλει, γιατί ξέρει ότι αν ο άνθρωπος του πεθάνει αμαρτωλός, πήγε κόλαση απευθείας. Και γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει τον θάνατον του αμαρτωλού. Δεν τον θέλει τον αμαρτωλό ο Θεός να πεθάνει. Περιμένει να του δώσει την ευκαιρία να μετανοήσει. Όπως μια μάνα, ποια μάνα είναι εκείνη που θέλει να δει το παιδί της να καταστρέφεται? Ποια μάνα και ποιος πατέρας είναι αυτός που θέλει να δει το παιδί του να καταστρέφεται και να κυλιέται? Αλλά και αν του κυλιθεί μες στη λάσπη το παιδί του, η μάνα και ο πατέρας είναι εκείνος που περιμένει, που αναμένει την ώρα να δει το παιδί του να ανανύψει και να πει έκανα λάθος και να αλλάξει η ζωή. Αυτό δεν περιμένει κάθε μάνα όταν το παιδί της και πατέρας όταν το παιδί της λοξοδρομεί και καταστρέφεται και χαλάει? Το ίδιο λοιπόν και πολύ περισσότερο ο Θεός ο Πατέρας. Ο Θεός Πατέρας πολύ περισσότερο αυτό κάνει. Είμαστε τα παιδιά Του, διότι μας έπλασε με τα ίδια Του τα χέρια. Έσκυψε και πήρε χώμα και έφτιαξε τον άνθρωπο. Έφτιαξε, πήρε χώμα από τη γη και έφτιαξε και πήρε τον άνθρωπο. Και γι' αυτό τον πονάει, γιατί το έχει φτιάξει μόνος Του.
Ενώ για όλο το σύμπαν, χριστιανοί μου, είπε γεννηθεί το γη, γεννηθεί το φως, γεννηθεί το ήλιος, γεννηθεί το σελήνη. Δεν κάθισε ο Θεός να φτιάξει τίποτα με τα χέρια του. Είπε και εγένετο. Έλεγε και γινόντουσαν. Στον άνθρωπο όμως, για να δείξει ότι είναι δικό του, είναι κομμάτι από τη ζωή του, διότι ενεφύσισε σε αυτό και του έδωσε κομμάτι από τη ζωή του ο ίδιος ο Θεός. Όπως το παιδί σας είναι κομμάτι από τη δικιά σας τη ζωή, γιατί είναι δικό σας, συνέχεια του εαυτού σας, έτσι και ο Θεός, είμαστε κομμάτι από τη ζωή του, εφύσιξε μέσα μας και μας έδωσε ψυχή ζώσα. Είμαστε ψυχή, είμαστε ζωή, που είναι ζωή είναι ο Θεός. Η ζωή με κεφαλαίο είναι ο Θεός, η ζωή με μικρό ζήτα είμαστε εμείς. Είμαστε συνέχεια του Θεού. Είμαστε συνδημιουργοί τώρα όταν ο άνθρωπος παντρεύεται και γεννάει και εκείνος και φτιάχνει παιδιά. Γίνεται συνδημιουργός του Θεού. Είμαστε λοιπόν πλάσματα δικό του. Και όταν κάτι το φτιάξεις με τα χέρια σου, το πονάς αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα που το αγόρασες, δεν το πονάς τόσο. Ένα πράγμα που μόνο σου το έφτιαξες, το πονάς περισσότερο. Κοιτάξτε τα μικρά παιδάκια να το δείτε αυτό το πράγμα. Δώστε τους κουρελάκια να φτιάξουν μια μπαλίτσα, ένα κουκλάκι. Να δείτε ότι το κουκλάκι αυτό το πονάνε πολύ και το αγαπάνε περισσότερο επειδή το φτιάξαν μόνα τους, από το να τους αγοράσετε εσείς την καλύτερη κούκλα, την αγορασμένη που μιλάει και περπατάει και. Μα το φτιάξαν μόνα τους, από το να τους αγοράσετε εσείς την καλύτερη κούκλα, την αγορασμένη που μιλάει και περπατάει και. Θα δείτε ότι αν χαλάσει ένα από τα δύο, το παιδί θα κλάψει περισσότερο όταν του καταστραφεί αυτό που φτιάξε μόνο του. Και γι' αυτό ο Θεός πονάει. Δεν θέλει το θάνατον του αμαρτωλού. Γιατί ξέρει ότι αν πεθάνει ο άνθρωπος αμαρτωλός, από εκείνη την ώρα πλέον ανήκει στην κόλαση. Και γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει το θάνατο. Και γι' αυτό ο Θεός μας δίνει ευκαιρία. Μας δίνει ευκαιρία ο Θεός. Και τούτο το κήρυγμα που σήμερα εσείς είστε τυχεροί που βρίσκεστε εδώ και ακούτε, είναι μια ευκαιρία. Είναι αυτή τη στιγμή ο Χριστός σας χτυπάει την πόρτα της ψυχής σας και σας λέει: ακούστε το κήρυγμα αυτό. Ακούστε το, είναι η ευκαιρία της μετανοίας. Είναι η ευκαιρία που σας δίνει ο Θεός να ακούσετε τη φωνή Του και να αλλάξουμε ζωή και να αλλάξουμε βίο από εδώ και πέρα. Είναι μια ευκαιρία. Θα πούνε πολλοί άνθρωποι κάποια μέρα: μα Κύριε, δεν μου έδωσες την ευκαιρία να δω να μετανοήσω. Σας το λέω ότι αυτή τη στιγμή, ετούτη εδώ είναι μια από τις ευκαιρίες, τις πολλές που μας δίνει ο Θεός. Διότι ο Θεός, όταν με τα λόγια δεν καταλάβουμε, τότε πολλές φορές χρησιμοποιεί όπως χρησιμοποιεί ο γονέας και τη ράβδο του. Και τη ράβδο του, μέχρι ότου μας καταλάβει, μέχρι ότου μας αναγκάσει να καταλάβουμε το λάθος μας. Και αν δεν καταλαβαίνουμε, τότε πλέον είμαστε όργανα του διαβόλου, οπότε πλέον μας πήρε ο διάβολος και μας σήκωσε. Μας πήρε και μας σήκωσε, μας έκανε δικούς του πλέον. Οπότε τότε πλέον ο Θεός θρηνεί, οι άγγελοι θρηνούνε τότε. Οι άγιοι, γιατί γίναμε όργανα πλέον σατανοκινούμενα. Αντί να είμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος, εγίναμε πλέον σατανοφόροι άνθρωποι. Γι' αυτό ο Θεός ου θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, έως ότου επιστρέψει επ' αυτό. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε άνθρωποι να φτάνουν σε μεγάλη ηλικία και να είναι αμαρτωλοί, να είναι παλιά άνθρωποι και εκεί να ζούνε. Και να λες: μωρέ, κοίτα τον κορακοζόητο αυτόν τον άνθρωπο. Τόσα και τόσα έχει κάνει και ο Θεός δεν τον παίρνει. Και το άλλο, το κακόμοιρο το παιδάκι, τι καλό που ήταν και χριστιανόπουλο και στην εκκλησία πήγε και ο Θεός το πήρε τώρα. Γιατί? Γιατί το παιδί ήταν κοντά στο Θεό. Και ίσως ο Θεός έβλεπε ότι το παλικάρι εκείνο, αν ζήσει περισσότερο, ίσως πήγαινε κόλαση. Και λέει: α, τώρα είναι η ευκαιρία να το πάρω, είπε ο Θεός. Να το φέρω κοντά μου. Γιατί αν τα αφήσω κι άλλο, σαν παντογνώστης που είμαι, βλέπω το μέλλον, το ότι θα μου χαλάσει. Άρα τώρα είναι η ευκαιρία να το πάρω τούτο το μικρό παιδί. Και ενώ το μεγάλωνε, τον αφήνει. Γιατί? Να του δώσει την ευκαιρία να μετανοήσει. Να του δώσει την ευκαιρία να μετανοήσει. Και αν πλέον δει ότι δεν μετανοεί, τότε πλέον γίνεται όργανο του διαβόλου και ανήκει πλέον στο διάβολο και τον παίρνει ο διάβολος. Γι' αυτό ο Θεός μας περιμένει. Μας περιμένει την ημέρα και την ώρα που θα μετανοήσουμε. Και έχουμε, χριστιανοί μου, όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο μπροστά μας τον έχουμε τώρα. Τον έχουμε όλο το χρόνο να μετανοήσουμε. Και βλέπετε, μας δίνει ο Θεός και 10 χρόνια ζωής και 20 χρόνια και 30 και 40 και 50 και 60 και 70 και 80 χρόνια για να μετανοήσουμε. Και δυστυχώς, πόσοι άνθρωποι φεύγουν, χριστιανοί μου, αμετανόητοι? Πόσοι άνθρωποι φεύγουν ανεξομολόγητοι και ακοινώνητοι, χωρίς να έχουν προλάβει να πούνε το ήμαρτον, Κύριε, ήμαρτον ο σωτελώνης, ήμαρτον, Κύριε, ο άσωτος Υιός.
επιστρέφω πατέρα πάλι σε σένα. Πόσοι χριστιανοί μου άνθρωποι φεύγουν και πάνε και βρίσκονται σήμερα μέσα στα τρίσβαθα της κολάσεως. Πόσοι, πλήθος ανθρώπων που δεν προλαβαίνουν, που δεν προλαβαίνουν. Και ξέρετε τι τρομερό είναι, ξέρετε τι είναι μέσα στην κόλαση. Τρομερή η κατάσταση της κολάσεως, τρομερή η κατάσταση της κολάσεως. Και ξέρετε, η κόλαση, όπως ο παράδεισος έχει στάδια της κολάσεως, δηλαδή ανάλογα με τα, ο καθένας ανάλογα με τη ζωή του, η Θεοτόκος θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση, διότι είναι υπεραγία Θεοτόκος, οι Άγιοι Απόστολοι σε άλλη θέση, οι μάρτυρες σε άλλη θέση, ο κάθε ένας θα βρίσκεται στη δικιά του θέση. Το ίδιο και η κόλαση έχει στάδια και αυτή κολάσεως. Υπάρχουν επάνω πάνω η κόλαση και κάτω κάτω φτάνουμε μέχρι τα τάρταρα. Μέχρι τα τάρταρα. Τα τάρταρα είναι τα πιο σκληρά κάτω του Άδη. Εκεί θα πάνε οι δαίμονες. Αλλά και εκεί θα πάνε πολλοί και από εμάς. Μέχρι τα τάρταρα. Λοιπόν, και μέσα και στην κόλαση αυτή, χριστιανοί μου, ο άνθρωπος ξέρετε τι θα ζητάει από το Θεό? Ξέρετε τι ζητούν αυτή τη στιγμή οι κολασμένοι? Έχετε υπόψη σας τι ζητούνε? Ξέρετε τι ζητούνε? Ένα λεπτό, Κύριε. Δώσ' μας ένα λεπτό, Κύριε, ζητάμε. Ένα λεπτό δώσ' μας. Ένα λεπτό μονάχα ζητάμε, Ιησού. Τίποτα άλλο δεν ζητάμε αυτή τη στιγμή. Δώσ' μας, Κύριε, ένα λεπτό. Τι το θέλουν, χριστιανοί μου, το λεπτό? Τι το θέλουν? Να προλάβουν. Να φωνάξουν ήμαρτον. Ήμαρτον να προλάβουν. Διότι αν τους δοθεί ένα λεπτό ευκαιρία, ένα λεπτό και προλάβουν και φωνάξουν το ήμαρτον, σώθηκαν, θα βγουν όλοι από την κόλαση. Διότι ο Κύριος όταν ακούσει το ήμαρτον, τον παίρνει τον άνθρωπο και μέσα από την κόλαση. Αλλά στον Άδη δεν υπάρχει μετάνοια. Στον Άδη δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Δεν υπάρχει αυτό το δευτερόλεπτο, ούτε καν το λεπτό να μπορέσει ο άνθρωπος να φωνάξει και να πει το ήμαρτον. Δεν υπάρχει αυτό το λεπτό. Και ο Κύριος τότε θα γυρίσει και θα μας πει: άνθρωπε, άνθρωπε, σου έδωσα και 60 και 50 και 70 και 80 χρόνια. Όχι μόνο σου έδωσα ένα λεπτό στη ζωή σου, όχι μόνο ένα λεπτό σου έδωσα, αλλά σου έδωσα ώρες, ημέρες, χρόνια. Και τόσα χρόνια που ζήσες, δεν είπες το ήμαρτον μια φορά. Δεν το φώναξες μέσα από τα χείλη σου να βγει το ήμαρτον και να ανοίξουν οι ουρανοί και να γαλιάσει οι άγγελοι να χαίρονται και να γίνει χορός στον ουρανό επί ενή μετανοούντι. Δεν το φώναξες. Τώρα που ζητάς το λεπτό μέσα από την κόλαση, δεν υπάρχει η ευκαιρία. Δεν υπάρχει πλέον το περιθώριο. Θυμηθείτε πλέον τον πλούσιο και τον πτωχό Λάζαρο που ζητούσε μέσα από την κόλαση λίγο να βρέξει ένα λεπτό, λέει, να πάω, λέει, να πω, λέει, κάτω στα αδέλφια μου τουλάχιστον να μετανοήσουνε. Να μετανοήσουν. Δεν δίδεται πλέον η ευκαιρία να βγει ο άνθρωπος από την κόλαση ούτε για ένα λεπτό. Διότι αν βγει, πλέον θα φωνάξει, η πρώτη του δουλειά που θα φωνάξει θα είναι το ήμαρτον. Γι' αυτό, χριστιανοί μου, για να μην βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, για να μην βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση των κολασμένων και ζητάμε τότε την ευκαιρία από τον Κύριο να μας δώσει ένα λεπτό μονάχα. Για να μην βρεθούμε, λέγω, σε αυτή την κατάσταση, να φωνάζουμε τότε ένα λεπτό, Κύριε. Για να μην βρεθούμε, λέγω, μας έχει δώσει ο Κύριος τόσα και τόσα χρόνια να ζήσουμε πάνω στη γη. Για να πούμε όχι ένα ήμαρτον, αλλά για να μπορούμε να λέμε κάθε μέρα το ήμαρτον. Κάθε μέρα για ό,τι κάνουμε αμαρτίες, για ό,τι έχουμε διαπράξει, να μπορούμε να σηκώνουμε τα χέρια το βράδυ και να λέμε: Κύριε, ναι μεν αμάρτησα, συγχώρεσέ με όμως. Συγχώρεσέ με, διότι το κρεβάτι τούτο ίσως μου γίνει το νεκροκρέβατο και δεν μπορέσω αύριο το πρωί να ξυπνήσω. Αύριο ίσως δεν ξαναδώ το φως της ημέρας. Γι' αυτό κάθε λεπτό, χριστιανέ μου, αμάρτησες. Έπεσες σε μία αμαρτία. Διάπραξες μία αμαρτία. Αμέσως μετά φώναξε: ήμαρτον, Χριστέ μου. Συγχώρα με, πάλι αμάρτησα. Ώστε αν ο Κύριος σε παραλάβει, είτε έπαθες ένα τύχημα, είτε κάτι καρδιά έπαθες, είτε έμεινες, αμέσως να έχεις φωνάξει το ήμαρτον, να έχεις προλάβει να το έχεις πει τουλάχιστον. Διότι αν έχεις προλάβει έστω και το ήμαρτον να πεις, ας μην είσαι εξομολογημένος. Ο Κύριος πλέον θα σε κρίνει με κάποια επιείκεια. Θα σε κρίνει με επιείκεια, διότι πρόλαβες και φώναξες το ήμαρτον. Όπως φώναξε ο ληστής επάνω στο σταυρό: το μνήστητι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Ένα μνήστητι, είπε και τον έσωσε. Και έτσι και ένα ήμαρτον, εάν προλαβαίναν οι άνθρωποι να φωνάζαν στο τέλος της ζωής τους, θα σωζόντουσαν
διότι είναι πολυέσπλαχνος ο Κύριος. Είναι πολυέλαος και, πολυέλαος και φιλάνθρωπος ο Κύριος. Γι' αυτό, χριστιανοί μου, ξέρετε πόσο είναι πολυέλαος και φιλάνθρωπος ο Κύριος. Καμία αμαρτία μας δεν έχει αξία. Καμία αμαρτία μας μπροστά στο έλεος του Θεού δεν μετράει. Το έλεος του Θεού σβήνει κάθε αμαρτία. Ξέρετε πώς μοιάζει η αμαρτία μας? Η αμαρτία μας μοιάζει σαν μια σπίθα. Σαν μια σπίθα από φωτιά. Μια σπίθα από φωτιά όταν πέσει μέσα στον ωκεανό, χριστιανοί μου, τι αξία έχει? Χάνεται η σπίθα. Σβήνει, όχι σβήνει, εξαφανίζεται. Η σπίθα αυτή είναι η αμαρτία. Και ο ωκεανός είναι η φιλανθρωπία και το έλεος του Θεού. Και τι λέγω ωκεανός? Ο ωκεανός έχει όρια, χριστιανοί μου. Ο ωκεανός κάπου αρχίζει και κάπου τελειώνει. Η φιλανθρωπία του Θεού όμως δεν αρχίζει και δεν τελειώνει ποτέ. Η φιλανθρωπία όμως, χριστιανοί μου, του Θεού δεν τελειώνει ποτέ. Ούτε αρχίζει από πουθενά, ούτε έχει κάπου τέλος, ούτε αρχή η φιλανθρωπία του. Λοιπόν, γιατί να μην μετανοήσουμε τώρα? Όποια και αν είναι τα αμαρτήματά μας, όποια και αν είναι, που το μεγαλύτερο αμαρτημά μας είναι ότι γίναμε θεοκτόνοι. Εμείς εσταυρώσαμε τον Κύριο. Για το πρώτο λοιπόν που πρέπει να φωνάξουμε το ήμαρτον είναι για αυτό που κάναμε. Και αυτό μας καλεί η Αγία Τεσσαρακοστή. Να φωνάξουμε τώρα και να μετανοήσουμε και να πούμε «Χριστέ μου, ήμαρτον», και μετά για όλα τα αμαρτήματά μας. Για όλα, και εφόσον μετανοήσουμε και κλάψουμε, να οδηγηθούμε και περάσουμε από το στάδιο της καθάρσεως, περάσουμε από το στάδιο αυτό των μετανοούντων, να μπούμε κι εμείς στην κατάσταση του φωτισμού, να πάμε στο βάπτισμα πάλι. Προσέλθετε προς το Άγιο Βάπτισμα. Προς το Άγιο Βάπτισμα προσέλθετε. Προς το φώτισμα προσέλθετε. Το δεύτερο μυστήριο, το δεύτερο βάπτισμα, να προσέλθουμε στην Αγία Εξομολόγηση. Και εκεί πλέον, με συντετριμμένη την καρδιά μας και με δάκρυα στα μάτια, να φωνάξουμε ενώπιον του Πνευματικού: «Αμάρτησα, Πάτερ μου, ήμαρτον, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο, έκανα το άλλο, έκανα εκείνο, Κύριε, και σταύρωσα εγώ τον Κύριό μου. Για τούτα τα αμαρτήματά μου κατέβηκε ο Χριστός. Για αυτά τα αμαρτήματά μου τον ανέβασαν επάνω. Κάθε αμάρτημά μου είναι και ένα αγκάθι επάνω που μπήκε μέσα στο πρόσωπο του Χριστού επάνω στον κάθνο στεφάνι. Μόνος μου με τα δικά μου αμαρτήματα έβαλα επάνω στο σταυρό τον Κύριο. Μόνος μου με τα δικά μου τα χέρια φόρεσα το αγκάθινο στεφάνι, χριστιανοί μου». Θα ήθελα τώρα, χριστιανοί μου, να σας διαβάσω μέσα από το γεροντικό, που το γεροντικό είναι σταλαγματιές σοφίας των Αγίων Πατέρων, να δείτε τι είναι η μετάνοια. Κάποιος νέος μας διηγείται, ο Αββάς Ιωάννης του Λουκού, παρασυρμένος από του κόσμου της Ιδονές, είχε βυθιστεί στη λάσπη της ασωτίας. Κάποτε όμως συνήλθε σαν τον άσωτο και ζήτησε το δρόμο του γυρισμού στο σπίτι του πατέρα. Άφησε τον κόσμο για να βρει στην έρημο το λιτρωμό, μακριά από τις αφορμές της αμαρτίας. Καταφύγιό του έκανε ένα παμπάλαιο μνήμα. Κλεισμένος θεληματικά σε αυτή την πρωτότυπη φυλακή, έκλαιγε πικρά την τραυματισμένη ψυχή του. Οι άγγελοι εχαιρόντουσαν, αλλά τα πνεύματα τα ακάθαρτα της πονηρίας, που είδαν να φεύγει τόσα προσδόκητα ηλία από τα χέρια τους, δεν άργησαν να κάνουν έφοδο. Τριγύριζαν τη νύχτα το μνήμα και έλεγαν οργισμένα: «Πού είσαι, άθλιε, γιατί μας απαρνήθηκες ύστερα από τόση φιλία? Αφού τα γεύτηκες όλα κατά κόσμον, απεφάσισες τώρα να γίνεις άγιος? Πολύ αργά για να παριστάνεις το σόφρονα, ελπίζοντας για έλεος». Βλέπετε τι κάνει, χριστιανοί μου, ο Σατανάς. Πολύ αργά του λέει τώρα που το σκέφτηκες. Όχι, ποτέ δεν είναι τώρα, ποτέ δεν είναι αργά. Όσο τα μάτια μας είναι ανοιχτά και όσο ζούμε και αναπνέουμε, ποτέ, χριστιανοί μου, δεν είναι αργά. Ο διάβολος προσπαθεί να μας πει: «Με αυτά που έχεις κάνει τώρα, ποιος σε σώζει?» Ναι, με σώζει, γιατί τα μεγαλύτερα αμαρτήματά μου δεν είναι τίποτα. Είναι μια σπίθα που σας είπα μπροστά στον απέραντο ωκεανό της φιλανθρωπίας και του ελέους του Θεού.
Έλα έξω ανόητε, του φώναζαν οι άλλοι δαίμονες. Σε περιμένει η συντροφιά σου. Δυστυχισμένε, του ψιθύριζαν οι πονηρότεροι. Για σένα δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτού που τρύπωσες, γρήγορα θα σε βρει και ο θάνατος και η αιώνια καταδίκη στην κόλαση. Με πόση κακία πάσχιζαν να του φέρουν απελπισία οι δαίμονες. Μα ο γενναίος αγωνιστής ήταν πια αποφασισμένος να πεθάνει καλύτερα παρά να γυρίσει ξανά στην αμαρτία. Ζήτησε με θερμή ηκεσία τη βοήθεια του Θεού, περιφρονώντας τη δαιμονική φαντασία. Την άλλη βραδιά ο διάβολος έγινε πιο απειλητικός. Αν δεν βγεις αμέσως έξω από το μνήμα, δεν θα γλιτώσεις από τα χέρια μου. Και επειδή φυσικά ο νέος δεν τον άκουσε, του επιτέθηκε, τον χτύπησε και τον άφησε σχεδόν νεκρά από τα χτυπήματα. Έτσι ο δαίμονας εκδικήθηκε. Οι συγγενείς του πάλι, ανήσυχοι για την ξαφνική εξαφάνιση του νέου, τον αναζητούσαν παντού. Τέλος τον ανακάλυψαν σε κακή κατάσταση μέσα στο μνήμα. Μα όσο και αν επέμεναν, στάθηκε αδύνατο να τον πείσουν να τους ακολουθήσει. Ακόμα μια νύχτα του επιτέθηκαν οι δαίμονες με ασυγκράτητη μανία και θα τον αθανάτωναν με τους άγριους δαρμούς, αλλά δεν είχαν εξουσία από το Θεό. Ο αθλητής του Χριστού δεν κλονίστηκε. Προτίμησε να χάσει την πρόσκαιρη ζωή του παρά να τη μολύνει ύστερα από τη μετάνοια που είχε κάνει, να μολύνει το σώμα και την ψυχή του πάλι με το μικρόβιο της αμαρτίας. Τότε τα δαιμόνια αναγνώρισαν την ήττα τους. «Νικηθήκαμε! Νικηθήκαμε!» φώναζαν θρηνώντας και εξαφανίστηκαν, και από τότε δεν τόλμησαν να τον ξαναπειράξουν. Ελευθερωμένος έτσι από κάθε δοκιμασία, έμεινε στο μνήμα ως το τέλος της ζωής του ο πρώην άσωτος, και αξιώθηκε να κάνει θαύματα για να φανεί η δύναμη της μετανοίας. Το ακούτε? Οι δαίμονες εκείνο που προσπαθούν να κάνουν, να φέρουν απελπισία στον άνθρωπο, αλλά και εκείνο που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος από τη στιγμή που μετανόησε, προτιμότερο λέει να πεθάνω παρά να επιστρέψω ξανά στην αμαρτία. Αποφασισμένος μέχρι το θάνατο να φτάσει. Κάποιος άλλος πάλι ζήτησε από κάποιον γέροντα να του εξηγήσει τι είναι ακριβώς η μετάνοια. Και ο σοφός γέροντας του απάντησε: «Η μη επανάληψη της ίδιας αμαρτίας. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Το να μην ξαναεπιστρέψω στην ίδια την αμαρτία». Ένα άλλο παράδειγμα. Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στο Ναβάσι Σόι. «Έπεσα, πάτερ. Τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε με χαρακτηριστική απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς, παιδί μου?» «Ως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο ότι όπου ευρώσε εκεί και κρινώσε?» εξήγησε ο γέροντας. «Μόνο εύχου και προσεύχου στο Θεό να βρεθείς την τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια». Ένας νέος αμάρτανε, έπεφτε, σηκωνότανε. «Τι να κάνω?» λέει. «Να σηκωθείς». «Μα λέει, σηκώθηκα αλλά ξαναέκανα την ίδια αμαρτία». «Και τι λέει, γιατί δεν ξανασηκώνεσαι?» «Μα έως πότε?» λέει. «Θα αμαρτάνω και πάλι το ίδιο και πάλι το ίδιο. Μέχρι ότου σε βρει ο θάνατος. Δεν θα πάψεις να μετανοείς σε όλη σου τη ζωή κάθε μέρα. Ό,τι και να κάνεις, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αμαρτάνουμε αμέσως το ήμαρτον να φωνάζουμε. Ξαναμαρτήσαμε, πάλι το ήμαρτον. Και προσεύχουλη μονάχα να προσεύχεσαι στο Θεό, όταν σε βρει, όταν έρθει η μέρα που θα σε πάρει, να τον παρακαλάς να μην σε πάρει την ώρα που έχεις αμαρτήσει, αλλά να σε πάρει εν καιρό μετανοίας. Γι' αυτό πρέπει να σε πάρει σηκωμένο. Γι' αυτό πρέπει κάθε βράδυ στην προσευχή μας να λέμε: Κύριε, παράλαβέ με εν μετανοία και κοινωνημένον με το άχραντό σου σώμα και το τίμιον αίμα σου». Πρέπει να είναι έντονη αυτό στην προσευχή μας. «Παράλαβέ με εν μετανοία, εν εξομολογήσει, Κύριε, και κοινωνημένον με το άχραντό σου σώμα και το τίμιον αίμα σου». Και μία τελευταία περίπτωση. Ένας πολύ ευλαβής και ενάρετος μοναχός είχε μια αδελφή στην πόλη που ζούσε βίο άσωτο και παρέσυρε πολλούς νέους στην πορνεία. Οι αδελφοί στην έρημο συχνά παρότριναν το μοναχό να πάει ως την πόλη
να συνετίσει την παραστρατημένη αδελφή του. Εκείνος στην αρχή εδίστασε. Φοβόταν τους κινδύνους που κρύβει ο κόσμος για τους νέους μοναχούς. Ύστερα όμως για την υπακοή αποφάσισε να κατέβει στην πόλη. Μόλις πλησίασε στο πατρικό του σπίτι, οι γείτονες πρόλαβαν και ειδοποίησαν την αδελφή του. Η καρδιά της παραστρατημένης κόρης κύρτισε στο αναπάντεχο άκουσμα. Χρόνια επιθυμούσε να δει τον αγαπημένο της αδελφό. Παράτησε τη συντροφιά της και όπως βρισκόταν τη στιγμή εκείνη μέσα στο σπίτι της, με γυμνά πόδια και ξέσκεπη στην κεφαλή, έτρεξε στο δρόμο να τον υποδεχτεί. Αντικρίζοντας με τα μάτια του εκείνος τον ξεπεσμό της, ταράχθηκε, έκλαψε η ψυχή του. «Δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, αδελφή μου», της είπε με θλίψη. «Και εκείνος που εξαιτίας σου παραστρατούν, συλλογή σου τη σε περιμένει μετά από το θάνατο». Το αγνό πρόσωπο του αδελφού, η σεμνή του στάση, τα δάκρυά του που έτρεχαν από τα μάτια του, μαζί με το δίκαιο έλεγχο συγκλώνησαν την αμαρτωλή αδελφή του. «Υπάρχει και για μένα σωτηρία», ψιθύρισαν τα χείλη της. «Ω ναι, αρκεί ειλικρινά να το θελήσεις. Πάρε με μαζί σου, αδελφέ μου», παρακάλεσε. «Μη με αφήνεις μόνη να παλεύω στα άγρια κύματα της αμαρτίας. Φόρεσε τα σανδάλια σου, σκέπασε το κεφάλι σου και ακολούθησέ με», είπε αποφασιστικά ο μοναχός. «Άφησέ με να έρθω, αδελφέ μου, όπως είμαι, γιατί ποιος ξέρει αν ξαναγυρίζοντας και μπαίνοντας μέσα στο αυτό το σπίτι του σατανά, στο εργαστήριό του, θα έχω τη δύναμη να ξαναβγώ». Ο μοναχός ικανοποιήθηκε από τη σταθερά απόφασή της. Χωρίς χρονοτριβή την οδήγησε έξω από την πόλη και τράβηξαν μαζί το δρόμο για την έρημο. Σκόπευε να την πάει σε ένα γνωστό του γυναικείο μοναστήρι. Καθώς περπατούσαν, διέκρινε από μακριά να έρχεται προς το μέρος τους ένα καραβάνι. «Παραμέρισε λίγο, αδελφή μου», της είπε ο μοναχός. «Κρύψου πίσω από τους θάμνους, γιατί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν πως είσαι αδελφή μου, βλέποντάς σε μαζί μου, μπορεί να σκανδαλιστούν». Εκείνη συμμορφώθηκε με τη σύσταση του αδελφού της. Όταν προσπέρασε το καραβάνι, ο αδελφός την φώναξε να συνεχίσουν το δρόμο. Δεν έδειξε να άκουσε εκείνη. Εκείνος επήγε κοντά της, ξαναμίλησε, τη σκούντισε με το πόδι του. Δεν έδειχνε σημεία ζωής. Είχε πεθάνει. Είδε τα γυμνά της πόδια καταματωμένα και ξεσκισμένα, αλίπητα από τα λιθάρια του δρόμου και τα αγκάθια. Απαρηγόρητος ο μοναχός για τον ευνίδιο θάνατο της αδελφής του, γύρισε στο κελί του. Η αμφιβολία τον έτρωγε. Αδύνατο να σώθηκε, του έλεγε ο λογισμός του, αφού δεν πρόλαβε να κάνει έργα αμαρτίας, έργα μετανοίας. Διηγήθηκε στους γέροντας στην έρημο με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβηκαν στην αδελφή του. Εκείνοι όρισαν νηστεία και προσευχή για την ψυχή της. Αποκαλύφθηκε τότε σε έναν αγιότατο ερημίτη πως ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοια της αμαρτωλής και την κατάταξε με τους δικαίους για την αυταπάρνηση που έδειξε, ώστε να περιφρονήσει όχι μόνο τα υλικά της πράγματα, αλλά και το ίδιο της το σώμα. Βλέπετε, χριστιανοί μου, δεν πρόλαβε να κάνει έργα μετανοίας, να εξομολογηθεί και να αλλάξει καινούργια ζωή. Αλλά είχε προλάβει όμως και είχε πάρει απόφαση και είχε φωνάξει το ήμαρτον που σας είπα. Το ήμαρτον, τώρα που ήμασταν, που είμαστε ζωντανοί. Τώρα έχουμε, χριστιανοί μου, την ευκαιρία. Τώρα την έχουμε αυτή. Και τώρα αυτή την ευκαιρία μας τη δίνει η Εκκλησία σε μια έντονη προσπάθεια με την Αγία Τεσσαρακοστή. Με την νηστεία και με την άσκηση αυτή που μας θέτει τώρα η Εκκλησία. Με όλα αυτά τα παραδείγματα και με τους Αγίους που μας παρουσιάζει. Θα μας παρουσιάσει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τώρα. Τον Μέγαν του το Πατέρα της Εκκλησίας. Με την ωερά προσευχή, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με τον αμαρτωλό. Θα μας παρουσιάσει τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Θα μας παρουσιάσει την Οσία Μαρία την Αιγυπτία τώρα. Την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία ήταν πόρνη, ζούσε μέσα στην αμαρτία και όμως άλλαξε ζωή, όπως ακούσαμε μέσα και στο γεροντικό για μια άλλη τέτοια ψυχή. Και 17 χρόνια μετά έζησε στην έρημο και έγινε η Αγία Μαρία. Από πόρνη που ήτανε, έγινε Αγία μετά. Και μεγάλη Αγία μάλιστα. Ναι, γιατί έμεινε ο καιρός. Τώρα λοιπόν κι εμείς που έχουμε τον καιρό, τώρα που μας δίνει η Εκκλησία μας και μας δίνει αυτά τα μεγάλα παραδείγματα, τώρα που με την άσκηση, με την προσευχή που μας καλεί, τώρα που μας καλεί η Αγία μας Εκκλησία,
να προσέλθουμε σε μετάνοια, χριστιανοί μου. Κλήρος και λαός να προσέλθει σε μετάνοια. Κλήρος και λαός, τώρα που έχουμε, γιατί δεν βαδίζουμε καλά. Ούτε σαν έθνος, αλλά ούτε και σαν άτομα. Και όταν εννοώ σαν έθνος, δεν εννοώ από πολιτικής πλευράς. Όχι, και ούτε με απασχολεί από πολιτικής πλευρά. Εννοώ ότι σαν έθνος ζούμε σε μια κατάσταση αμαρτίας. Ο καθένας μας, κλήρος και λαός, ζει βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία. Και αν δεν μετανοήσουμε, αναμένει ο Θεός τη μετανοιά μας. Αλλά δεν μετανοήσουμε, πολύ φοβούμε, μήπως όταν με τα λόγια δεν μετανοούμε, η παιδαγωγική, το παιδαγωγικό χέρι του Θεού επέμβει τότε. Και όταν επέμβει ο Θεός, τότε πλέον είναι αργά. Διότι ο Θεός όταν επεμβαίνει, επεμβαίνει συνήθως άσχημα. Και είδατε τι λένε πολλοί, ποιος προτιμάς να σε βαρέσει, ο πατέρας ή η μάνα? Και λένε, η μάνα να με βαρέσει. Γιατί το ξύλο της μάνας είναι γλυκό, όπως λένε. Ενώ το ξύλο του πατέρα, ο πατέρας θα βαρέσει μια-δυο, αλλά άμα βαρέσει ο πατέρας, χτυπάει πάντοτε συνήθως άσχημα. Και γι' αυτό όταν επέμβει ο πατέρας είναι άσχημα. Τώρα λοιπόν, χριστιανοί μου, πριν αναγκάσουμε το Θεό, και αν δεν θέλουν οι άλλοι να μετανοήσουν, σε εμάς σήμερα που γίνεται αυτή η πρόσκληση με αυτό το κήρυγμα, που μας καλούει ο Θεός σε μετάνοια και εμένα τον κηρύττοντα και εσάς, σήμερα που έχουμε την ευκαιρία, σήμερα τώρα να μετανοήσουμε, χριστιανοί μου, να φωνάξουμε από εδώ και πέρα, από εδώ, από τούτη τη στιγμή και μέσα συνέχεια τη Σαρακοστή, αλλά και σε όσα χρόνια ζήσουμε από εδώ και πέρα, να φωνάξουμε «Ήμαρτον εισέ σωτήρ, ήμαρτον ως ο άστατος, δέξε με πάτερ μετανοούντα». Διότι σας είπα, μέσα στην κόλαση άμα βρεθούμε, θα ζητάμε ένα λεπτό, θα φωνάζουμε Κύριε. Και εκείνο το λεπτό δεν θα το βρίσκουμε. Γιατί είχαμε χρόνια στη ζωή μας που ζήσαμε και δεν τα αξιοποιήσαμε όπως ήθελε ο Θεός. Τώρα λοιπόν μας δίνει την ευκαιρία, όχι με ένα λεπτό μονάχα, όχι με ένα λεπτό, αλλά με χρόνια ολόκληρα μας δίνει ο Θεός για να φωνάξουμε το ήμαρτον. Τώρα λοιπόν, πριν είναι αργά, να πούμε το ήμαρτον Πάτερ, ως ο τελώνης και ο άσωτος. Δάκρυα δώσμη μετανοίας, ως ποτέ τη γυναική τη αμαρτωλώ. Τα σπήλας της μετανοίας άνοιξον μη ζωοδότα. Άνοιξέ μου τις σπήλες ζωοδότα, για να προσέλθω κι εγώ. Να προσέλθω δακρυσμένος, μετανοημένος πλησίον σου και να με δειχθείς όπως δέχτηκες την πόρνη, το ληστή, τον διώκτη τον Παύλο, όπως δέχτηκες όλους Κύριε όσους επίκραναν αλλά εσύ και μετανόησαν, αλλά εσύ Κύριε τους αγίασες. Έτσι δέξε και με των αμαρτωλών και αξίωσέν με της επουρανίου σου βασιλείας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς. Αμήν. Ράδιο Αναζωπήρωσης στους 101 μεγακύκλους των FM, ένα σταθμός για την Ορθοδοξία.
Παναγία να γύρει και θα μαρτουργεί. Επισκέψαστε τα ασθενεία σημών, δωρεάν μελάβετε, δωρεάν δότε ημί. Ήαν έφραμας τους Ορθοδόξους και κατήσχημας τους κακοδόξους, εφημία Χριστού καλυπάρθενε, της γαρ τετάρτης συνόδου εκύρωσας, καλοί πατέρες καλώς εδογμάτισαν. Μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μέγα έλεος. Ο έξαρκος άγγελος των προφητών ικρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισέω την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διό και της τιμώσιν αυτό βρήκε άμαρτη.